Μιας και είμαστε στο κομμάτι της τραπτικής, θα ήθελα να σας συστήσω την επόμενη καλεσμένη μου, η οποία κάνει επίσης εκπληκτικά πράγματα. Είναι η Ζαφύρο Βαξεβανίδου ή αλλιώς Ζαρκάντια. Γεια σου Ζαφύρο, τι κάνεις? Γεια σου Βάλια μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες. Τι όμορφα πράγματα φτιάχνεις, τι ωραίο background φωτεινό και πολύχρωμο είναι αυτό από πίσω σου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι το project αυτό, το πολύχρωμο που βλέπεις, είναι η πρώτη μου απόπειρα αυτοσχεδιαστικού quilting. Okay. Κάνε ένα βήμα πίσω και πες μας λίγο με τι ασχολείσαι, γιατί και εγώ δεν το είπα στον κόσμο. Είπα ότι μιλάμε για ραπτική, αλλά δεν έκανα την κατάλληλη εισαγωγή. Εγώ ασχολούμαι με το patchwork και το quilting εδώ και περίπου 11 χρόνια. Τι είναι το quilting τώρα? Είναι η τεχνική του ενώνω πάρα πολλά κομμάτια μεταξύ τους και φτιάχνω ένα μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο το κάνω χρησιμοποιώντας ένα ύφασμα από κάτω. Το top που έχω φτιάξει από πάνω και στη μέση μία βάτα, φτιάχνω το quilt μου. Okay. Πες μας και λίγο από πού ξεκίνησε, γιατί νομίζω ότι οι πιο πολλοί νομίζουν ότι έχει ξεκινήσει από την Αμερική και από τους Σάμις, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όχι, βέβαια, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το quilting έχει ξεκινήσει πολύ πιο παλιά, δηλαδή από αρχαιότα τους χρόνους. Αλλά αν σκεφτούμε τους νεότερους, τέλος πάντων, στην ουσία στην Αμερική ήρθε από τους άπικους της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας. Όπου εκείνοι ήδη, δηλαδή πάνω από 100 χρόνια πριν απικήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ασκούσαν με άλλους τρόπους, με άλλες τεχνικές και μετά οι Αμερικάνοι το εξελίξανε, ας το πούμε. Μιλάμε τώρα και για μια εποχή που το ύφασμα ήταν και δυσέβρετο, έτσι? Δεν είχε 15 υφασματάδικα να πας και να διαλέξεις. Στην Αμερική δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, όχι. Το ύφασμα ήρθε διαδεδομένα από τη στιγμή που αρχίσαν να φτιάχνουν και να παράγουν ύφασμα. Γιατί το ύφασμα ήταν ένα προϊόν εισαγωγής, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, και ήταν κάτι το οποίο το αγοράζανε μόνο οι πλούσιοι, της Αμερικάνοι τέλος πάντων, και ήταν μια χειροτεχνία η οποία δεν ήταν διαδεδομένη στα χαμηλότερα στρώματα. Από το 1820 και μετά, περίπου, που ξεκίνησαν η παραγωγή βαβακιού, ήρθε και ευρέω σε όλα τα σπίτια και δεν έχει σταματήσει να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Εγώ προσωπικά το λατρεύω το patchwork. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία χειροτεχνία, γιατί καταρχάς δεν έχει την δυσκολία που έχει η ραπτική του ρούχου, που είσαι σε φάση τώρα, ωραία, να πάω να ράψω, αλλά έχει κάτι καμπύλες, κάτι φερμουάρ, κάτι αυτά. Εδώ δηλαδή ράβεις ίσιες γραμμούλες και μετά κόβεις και μετά ξαναράβεις. Είναι λίγο σαν να κάνεις κολλάζ με ύφασμα, αντί να το κάνεις με το χαρτί. Ακριβώς. Μόνο μία. Χρειάζεσαι να ξέρεις μόνο ίσια ραφή, τίποτα άλλο. Ναι. Αν και πρέπει να πάρεις καμπύλες και σχήματα, έχουμε και εμείς, εννοείται, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Ναι, και δεν είναι και απαραίτητα κιόλας για να τελειώσεις. Δηλαδή, θα μπορούσες να κάνεις ένα παπλωματάκι μόνο με ίσιες γραφές, χωρίς να. Ενώ, ας πούμε, παντελόνι. Χωρίς τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να ράψεις με ίσιες γραφές. Βέβαια. Ωραία, πες μας λίγο πώς εσύ ξεκίνησες να ασχολείσαι με το patchwork και πώς το κάνεις τώρα, τι κάνεις. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα γύρω στο 2009, έχοντας πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Τότε ήταν είχαν ξεκινήσει όλα αυτά τα blogs, τα περίεργα έψαχνα, είχα ελεύθερο χρόνο και πραγματικά κόλλησα από την αρχή. Είχα πει στον εαυτό μου, θα αγοράσω μια ραπτομηχανή, αλλά θα ξεκινήσω να ράβω ρούχα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν μου αρέσει καθόλου να ασχολούμαι με το ρούχο. Προτιμώ να το κάνουν άλλοι για μένα. Και εθίστηκα στην κυριολεξία στο quilting. Από το 2013 και μετά, ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό, δηλαδή δεν έχω κάποια άλλη εργασία και ράβω παπλώματα και μαξιλάρια κυρίως. Και να σε ρωτήσω, πώς, επειδή καταλαβαίνω ότι τώρα ένα πάπλωμα για να το φτιάξεις θέλει πάρα πολύ χρόνο, πώς τα πουλάς αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και οι τιμές σου δεν είναι κάτι οικονομικό, έτσι? Πώς, δηλαδή, ένα baby quilt από τι τιμή μπορεί να ξεκινήσει χειροποίητο? Μπορεί να ξεκινήσει περίπου από 150 ευρώ ένα βρεφικό 1x1 μέτρο.
Και μπορεί να φτάσει μέχρι όσο μπορείς να φανταστείς. Γιατί υπάρχουν παπλώματα που εμένα μου έχουν πάρει 3 χρόνια να τα φτιάξω. Wow. Τα οποία τα έχεις πουλήσει, τα έχεις δώσει αυτά ή τα έχεις κρατήσει? Όχι, τα έχω χαρίσει σε ανθρώπους που υπεραγαπώ. Αλλά ένα μέσο πάπλωμα το οποίο χρειάζεται να φτιαχτεί, ας πούμε, 40 ώρες, 80 ώρες, μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να κατεβεί η τιμή του κάτω από 800 ευρώ. Ναι, σωστά. Και λίγα, λέω, βασικά, σε σχέση με τον όγκο των ωρών. Τα υλικά, επίσης, όταν κάποιος αγοράζει κάποιο χειροποίητο, ξέρει ότι αυτός που το έχει φτιάξει έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο, τα υλικά είναι εξαιρετικής ποιότητας, από την κλωστή που θα χρησιμοποιήσεις μέχρι και το ύφασμα. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο αμερικάνικα και γιαπωνέζικα υφάσματα. Οπότε, συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, συν το ότι αυτό το που θα αγοράσεις, ξέρεις ότι θα σου κρατήσει 50 χρόνια. Ναι. Η ερώτησή μου εμένα ήταν το πώς, όταν έχεις αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο σε ένα αντικείμενο, σε ένα πάπλωμα για την ακρίβεια, πώς το δίνεις, δηλαδή δεν δένεσαι με αυτό το κομμάτι, είναι κάτι που το κάνεις εύκολα? Ναι. Δένεσαι πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, αλλά έχεις μάθει να απελευθερώνεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό. Δηλαδή, εγώ όταν φτιάχνω κάτι, είμαι... σκέφτομαι πάντα αυτόν στον οποίο θα πάει και επίσης δίνεις όντως την ψυχή σου. Δεν δένομαι τόσο πολύ σε σχέση με το ότι θέλω να το κρατήσω για δικό μου. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι αυτό που λες τώρα, ότι βάζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι οι καλεσμένοι σήμερα το έχουν αναφέρει με έναν τρόπο ή άλλο, ότι αυτό που φτιάχνουμε, παιδιά, δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας και δεν μπορεί στη χειροτεχνία να μην περάσει αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω λιγάκι πώς ήξερες να ράβεις καταρχάς, πώς έμαθες? Α, ναι. Λοιπόν, όχι, είμαι αυτοδιδακτή, δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα πώς λειτουργεί η ραπτομηχανία απολύτως, τίποτα. Και έμαθα τα πάντα από βιντεάκι του YouTube. Τα πάντα. Δηλαδή, τότε είχε αρχίσει τρελή έξαρση με αυτό, τώρα έχει εξελιχθεί βέβαια σε άλλα επίπεδα. Αλλά τσουκουτσούκου ξεκινήσαμε και δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά, άμα θέλεις. Άμα ασχοληθείς, ναι. Και μάλιστα το έχεις πάει και στο επόμενο επίπεδο. Έχεις ανοίξει και ένα φανταστικό κανάλι στο YouTube, στο οποίο έχεις οδηγίες για συγκεκριμένα τετραγωνάκια patchwork και νομίζω ότι πουλάς και μοτίβα, αν θυμάμαι καλά. Το κάνεις? Ναι, πουλάω και πατρών. Και στο κανάλι προσπαθώ να έχω συλλέξει, τέλος πάντων, κάποια blocks, λέγονται, τετράγωνα, τα οποία φτιάχνονται για να μπορείς να φτιάξεις ένα μεγαλύτερο πάπλωμα, τέλος πάντων. Ωραία, να πούμε για όσους μας παρακολουθούν ότι μπορούν να σε βρουν στο zarkandia.com, όπου εκεί θα βρουν και τα διάφορα social media για να σε παρακολουθήσουν. Το έτσι, κανάλι ακριβώς. Σου στο YouTube όμως λέγεται αλλιώς και σε έψαχνα και δεν σε έβρισκα. Λέγεται... Ναι, αλλά στο zarkandia.com το έχω το πάει, link. Ωραία, είναι το The Quiltex... The Quilt Codex. The Quilt Codex, αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ζαφύρο μου, πες μου και κάτι ακόμα που νομίζω θα ενδιαφέρει τον κόσμο που παρακολουθεί. Κάνεις λοιπόν ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι και τόσο οικονομικό και παρόλα αυτά εσύ έχεις ένα εισόδημα από αυτό το πράγμα και μάλιστα το πουλάς στο εξωτερικό κυρίως, έτσι δεν είναι? Ναι, κυρίως στο εξωτερικό. Γενικά η Ελλάδα ακόμα δεν είναι εξοικειωμένη με το να αγοράζει κάτι τέτοιο. Στην Ευρώπη είναι... στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως και στην Αμερική δεν υπάρχει σπίτι χωρίς να υπάρχει quilt μέσα στο... τουλάχιστον 5 μέσα σε κάθε σπίτι. Εγώ κυρίως πουλάω Αμερική. Και τα πουλάς μέσα από το site σου ή έχεις και κάποιο... Μέσα από το site μου και μέσα από το Etsy. Έχεις και στο Etsy λοιπόν. Okay. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω και κάποιοι που μας παρακολουθούν ότι δεν είναι μόνο ότι μπαίνεις σε ένα κανάλι και αρχίζεις και πουλάς. Πρέπει να ανοίξεις και τα υπόλοιπα κανάλια και πρέπει να... Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινάς και πουλάς,
πλέον περιορίζεται ο χρόνος που έχεις να δημιουργείς, έτσι, γιατί και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι one woman show. Τώρα ανοίγεις άλλη συζήτηση, Βάλια, την ανοίγω τη συζήτηση, άμα γιατί... άλλη μισή ώρα να καθίσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Το ξέρω, γιατί το έχω περάσει κι εγώ και ήταν ένα πολύ σοκαριστικό πράγμα το να συνειδητοποιήσεις ξαφνικά ότι, κοίτα να δεις, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά γιατί θέλω να δημιουργώ. Και τελικά η δημιουργία μου όσο πάει και μειώνεται, γιατί πρέπει να φωτογραφίσω, πρέπει να γράψω, ακριβώς, πρέπει να απαντήσω, πρέπει να στείλω. Είναι δηλαδή ένα πακέτο που αναγκαστικά πάει... Δεν ξέρω ποιος τρόπος υπάρχει να το κάνεις μοιρασμένα το χρόνο. Ίσως να μην έχεις οικογένεια, δεν ξέρω. Ίσως να είσαι μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, μπορεί. για πόσο αλλά είναι μπορείς πολύ να είσαι δύσκολο μόνος να γίνει σου. Όντως. Συντονισμένα. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και δεν μπορείς καν να πεις ότι θα πάρεις έναν άνθρωπο σαν υπάλληλο να σε βοηθήσει, γιατί συνέχεια, εφόσον το brand είσαι εσύ, δηλαδή αυτό που κάνεις είσαι εσύ, όλο ένα θα ρωτάει για το τι θέλεις να κάνω και πώς να το κάνω και τα όλα αυτά. Δηλαδή αυτό θέλει μια μεγάλη συνεργασία για να πεις ότι μπορείς Έτσι, να το πας στο επόμενο ακριβώς. επίπεδο. Ζαφύρο μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε είχα εδώ. Θέλω να σου πω τώρα, έτσι Και που εγώ. βλέπω πάλι πίσω τα παπλώματα από πίσω, ότι έχεις καταφέρει, πέρα από το ότι ασχολείσαι με ένα κομμάτι που εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας, αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι ότι έχεις καταφέρει να έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο δικό σου στυλ. Και νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω, μπορώ αν δω ένα quilt να πω ότι αυτό μπορεί να είναι και της Ζαφύρος, γιατί παίζεις πολύ ιδιαίτερα με bold χρώματα, δηλαδή εκεί που έχουμε συνηθίσει τα patchwork να είναι με υφασματάκια που έχουν κάποια μοτίβα, κάποια σχεδιάκια, λουλουδάκια και όλα αυτά, εσύ το έχεις πάει λίγο στο πιο μοντέρνο, στο πιο minimal να πω, και κάνεις σαν αυτό που βλέπουμε από πίσω σου, που παίζεις με μονόχρωμα κομματάκια, τα οποία δεν ξέρω, τα θεωρώ πανέμορφα. Ξέρεις τι, αυτό το ανέπτυξα από τη στιγμή που άρχισα να χρησιμοποιώ μονόχρωμα υφάσματα. Αυτό... Όταν έχεις prints, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Ναι. Το έχεις δει πρέπει κάπου αυτό ή ήταν κάτι που... Πολύ καλή αίσθηση του χρώματος γενικότερα. Η έμπνευση είναι παντού, Βάλια. Σωστά, δεν, ναι. δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα. Είναι τώρα... Ακολουθώ και εγώ πάρα πολλές quilters, Αμερικάνες, Αγγλίδες, Σκανδιναβές. Δεν μπορώ να σου πω τώρα κάποια συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι, ναι, αλλά τα μονόχρωμα υφάσματα είναι κλειδί για να καταλάβεις το χρώμα. Ναι, σε αυτό το πράγμα που λέγεται patchwork και quilting. Άρα... Είναι τρομερός δάσκαλος. Άρα θα πρότεινες σε κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί τώρα με το patchwork, τι θα του έλεγες, να ασχοληθεί με τα μονόχρωμα τα υφάσματα, με τα μοτίβα? Για αρχή θα πρέπει να ασχοληθείς με τα prints και okay, περισσότερο να ασχοληθείς, δηλαδή να μην επικεντρωθείς. Πρέπει πρώτα να μάθεις τις τεχνικές. Οκ, okay, σωστά. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνεις με τη σειρά και μετά θα σου βγει ο εαυτό σου. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι η τέχνη αυτή. Ναι. Θα σου βγει κάποια στιγμή το ποιο θα είναι το στυλ σου ή και ποιο δεν είναι. Και η αλήθεια είναι εγώ ότι... Εγώ προτιμώ το πιο μοντέρνο. Ναι. Δεν μου αρέσουν τα κοριτσάκια και τα γκελάκια και τα... και είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο το στυλ σου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε παρακολουθώ και στο Facebook που έχω δει ότι κατά καιρούς... Τι κάνεις, έχεις ξεκινήσει ένα κομμάτι το οποίο θες να το κάνεις παλτό. Τι ήταν αυτό το που έβλεπα τις φωτογραφίες που ανέβαλες? Ναι, ναι. Όπως και αυτό που είναι από πίσω μου. Ναι. Και το κομμάτι που θέλω να το κάνω παλτό ήταν από αυτό το 100 μέρες project. Α, οκ, okay, ναι, ναι. Αν το ξέρεις, το οποίο λειτουργεί συνήθως 1 Απριλίου, ξεκινά και τελειώνει κάπου τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, εννοείται δεν έκανα και τις 100 μέρες, σταμάτησε εκεί στις 45. Εντάξει, καλά τα πήγες. Ναι, καλά τα πήγα. Λοιπόν, αυτό το πρώτο κομμάτι που έκανα θα γίνει παλτό. Το οποίο δηλαδή είναι ένα... Κάτι που θέλω να κάνω πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να βρω κάποιον να μου το ράψει αυτό το παλτό. Θα μιλήσουμε. Έχω πολλούς ανθρώπους και πάνω στη Θεσσαλονίκη που είσαι να σε βοηθήσουν. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Ζαφύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα. Θα σε χαιρετήσω εδώ. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε σε κάποιο live στο μέλλον. Καλώς απόγευμα. Να είσαι καλά.